Να πάμε τώρα στην ομάδα της Νίκης Τραγανού, στα κορίτσια, να δούμε, έχουν δυνάμεις για να κάνουν αντεπίθεση. Να πλησιάσουν και στο τέλος μπορεί να τους, μην παρεξηγηθώ, τους κοιμήσουν τις πυριώτισσες και πάρουν και τα δώρα. Λοιπόν, Ήφητος Πύργου, μπάσκετ. Σε ποια κατηγορία έπαιξε πέρυσι ο Ήφητος Πύργου? Μια ομάδα με ιστορία, μια ομάδα που παίξανε μεγάλοι αθλητές του μπάσκετ. Έχετε 50 δευτερόλεπτα. Η οποία φύγανε οι μεγάλοι και έχουν μείνει στα τάρταρα. Σας βοηθάω. Τι με κοιτάτε σε τάρταρα. Στα χαμηλά. Σε ποια κατηγορία έπαιξε πέρυσι? Λοιπόν, έχετε 24 δευτερόλεπτα, κάντε μια σύσκεψη, προλαβαίνετε, meeting, κατάλαβα έτσι, πώς θα το κάνουμε. Έχετε 13 δευτερόλεπτα ακόμη να απαντήσετε, να δούμε, μπάσκετ, Ήφητος Πύργου, μία από τις ιστορικότερες ομάδες του Πύργου. Γάμα, για να δούμε. Η μικρή και όμορφη Νίκη, έστω στο παραδείο, γάμα. Έπιασε. Όταν μεγαλώσεις, τι θες να σπουδάσεις? Θέλω να αγοράσω αγγλική φιλολογία. Σου λέει ο δικαστής, πετάει κάτι στα τάρταρα, τακ τακ τακ, μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, παίρνει στροφές, γάμα κατηγορία. Τι σώσαμε την παρτίδα. Εδώ τώρα στις Πυριώτισσες. Εκεί στον πύργο υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βοηθάνε τις μεγάλες ομάδες, αλλά τις μικρές ομάδες δεν τις βοηθάνε. Πάντα στο μπάσκετ. Για να τη δούμε. Σε ποια κατηγορία έπαιξε πέρυσι ο Πανελλωνιακός Καράτουλα, μπάσκετ? Γιώτα μου, λογίστριά μου, άπαξ και γνωρίζεις την απάντηση, όλοι εκεί θα έρθουν λογιστικά σε σένα. Που σημαίνει ότι αυξάνουμε... Νομίζω ότι είναι στη γάμα. Δεν είμαι και σίγουρη, νομίζω. Μάλιστα. Είσαι σίγουρη, θέλετε να κάνετε κάποια meeting, ξέρω εγώ τι, κάποια σύσχεση. Γάμα, επιμένεις? Επιμένω. Εντάξει, όταν οι γυναίκες επιμένουν, εμείς δεν μπορούμε να χαλάσουμε χατήρι. Για να δούμε τώρα την απάντηση, για να τη δούμε. Α2 SKI. Δηλαδή πιστεύετε ότι εκεί στου Καράτουλα, στα μικρά χωριά, δεν αναπτύσσουνε? Μπορεί να υπήρχε η ομάδα ποδόσφαιρο παλιά, Πανελλωνιακός Καράτουλα, καλή ομάδα στο ποδόσφαιρο? Κατεβάσαμε πολύ τώρα. Έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν εκεί ασχολούνται με κάτι άλλο, ασχολούνται με τον μπάσκετ, στην Α2, και είχαν και καλή πορεία. Εντάξει, καλά κάνουν οι άνθρωποι, εμείς δεν ασχολούμαστε. Έτσι, μπράβο. Γι' αυτό λοιπόν, Γιωτούλα μου, όπως συνεχίζεις, ο Πανελλωνιακός, όχι θα πέσει κατηγορία, αλλά μου φαίνεται ότι η Νίκη Τραγανού του χρόνου θα ανέβει στη Β' Εθνική, και αν δεν κάνετε μεταγραφές εσείς, δεν βλέπω Α, να έχουμε παραμονή. Κυρία Βοήλα, τι λέμε? Δεν ξέρουμε τίποτα. Λοιπόν, να συνεχίσουμε τώρα και να πάμε σε μεγάλα καράβια. Εκεί ο κάμπος τι παράγει, τι συσκευαστήριο είναι, έτσι? Ναι. Έχουν λεφτά, υποθέτω, έτσι δεν είναι? Λέω, γενικά έχουν... στον κάμπο. Ναι. Ή στην εταιρεία εκεί που έχετε, διαφημίζετε κάμπο. Καλοπροαίρετα το λέω. Ναι. Θα είναι χορηγή, ρε παιδί μου. Πάμε να δούμε το ερώτημα. Εγώ θέλω να βοηθήσω. Πάμε να δούμε το ερώτημα. Σε ποια κατηγορία έπαιξε πέρυσι ο κόρυφος στο μπάσκετ? Γιατί για να παίζεις σε μια μεγάλη, λέω εγώ, κατηγορία, θα πρέπει να υπάρχουν και άνθρωποι που στηρίζουν μια μεγάλη ομάδα. Γι' αυτό λέω, αν υπάρχουν χορηγοί, επειδή είσαι σε ειδικό σημείο, ξέρω, εκεί και υπάρχουν αρκετοί έτσι έμποροι, λεφτάδες, και μεγάλοι και μικροί και μεσαίοι. Ανεξάρτητα λοιπόν αν στηρίζουν ή δεν στηρίζουν τον κόρυβο. 6.32, 30 δευτερόλεπτα. Ξέρεις σε ποια κατηγορία έπαιζε πέρυσι? Τη χρονιά που μας πέρασε. Τώρα. Ναι, πάντα, εννοούμε 17-18. Πέρυσι με μπερδεύεις λίγο. Δεν μπερδεύω τίποτα, τη χρονιά που πέρασε. Είμαστε καλοκαιράκι, η χρονιά που πέρασε 17-18. Για πες μας. Α-εθνική. Για να τη δούμε. Για να τη δούμε. Μπάσκετ League. Έτσι είναι. Γι' αυτό λέω,
εσείς οι κάτω οι καμπίσοι και όλα αυτά τα πράγματα δίνατε λεφτά, δίνανε λεφτά στον κόρυβο, θα ξαναδώσουν ή δεν τους αρέσει το μπάσκετ για να μην κάνουν καλό προαίρετα, τα λέω όλα αυτά, έτσι. Λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, τα πράγματα είναι λίγο μπερδεμένα και πάμε τώρα πάλι σε θέματα μπάσκετ. Να σας πω κάτι. Δεν υπάρχει όχι για του λαού, δεν υπάρχει. Σε ποια κατηγορία έπαιξε πέρυσι ο Κρόνος Στρεφείου? Χρυσά. Μπάσκετ. Κρόνος. Στρέφει. Στιγά. Στρέφει. Στρέφει, ξέρεις, είναι προς την αρχαία Ολυμπία, έτσι. Ναι. Το ξέρεις και εσύ. Αλφα είναι σκαί. Δεν ξέρω. Έχετε χρόνο. Μην χάσουμε κι άλλους πόντους, γιατί με κοιτάνε οι άλλες απέναντι και μου λένε κύριε Αστερή, κύριε δικαστά, τι προσπαθείς εκεί να δώσεις πόντους, δεν το κατάλαβα. Για να δούμε, για να δούμε. Έχετε 17 δευτερόλεπτα, για να δούμε. Α1. Χάσαμε. Έλειξε ο χρόνος, δεν πειράζει. Τι λέει? Τι λέει? Γάμα SKI. Σκατός. Για του λάμου. Έχετε βάλει. Χρύσα μου, γιατί κοριτσάκια μου. Είναι στημένο το παιχνίδι. Είναι στημένο το παιχνίδι. Ακούστε να σας πω τώρα. Οι θεατές επηρεάζουν τους παίκτες. Ακούστε λοιπόν, ακούστε. Τα κορίτσια είναι όμορφα. Τα κορίτσια πέραν του ποδοσφαίρου δεν κοιτάνε τίποτα άλλο. Ούτε μπάσκετ, ούτε βόλεϊ, αλλά πώς να το κάνουμε. Σας θαυμάζουν. Και έρχονται και να σας δούνε και παίχτες και αθλητές από το μπάσκετ, από το βόλεϊ. Έτσι λοιπόν είστε υποχρεωμένες και εσείς να γνωρίζετε τουλάχιστον το Στρέφει, Κρόνος. Περνάμε εκεί, Κρόνος, εδώ, ξέρω εγώ, Στρέφει. Στο Στρέφει, δεν συζητάτε όταν πηγαίνετε στην αρχαία Ολυμπία για καφεδάκι. Εδώ ρε παιδί μου, στο Στρέφει δεν έχουν ομάδα. Υπήρχε κάποτε μια ομάδα. Ο Άρης Στρεφείου, έτσι που διεκδικούσε πρωτάθλημα και όλα αυτά. Οι Τραγανέοι το ξέρουν. Γιατί οι Τραγανέοι την πατήσανε, βγήκε του Στρέφει. Εσείς όμως που είστε δίπλα εκεί δεν πρέπει να το ξέρεις. Συγγνώμη Γιώτα μου, έτσι. Όχι, ναι. Αυτά είναι. Λοιπόν, για να πάμε τώρα. Κάνουμε αντεπίθεση. Στην Αμαλιάδα υπάρχει ένα κολυμβητήριο. Μάλλον όχι. Υπάρχει αυτό, συγγνώμη. Λάθος δικό μου. Βόλεϊ γυναικών. Σε ποια κατηγορία έπαιξε πέρυσι η αρχαία Ολυμπία? Βόλεϊ γυναικών. Ξέρετε ότι οι γυναίκες μετά το ποδόσφαιρο έχουν μία κλίση προς το βόλεϊ, όχι προς το μπάσκετ. Γι' αυτό λοιπόν η ομάδα της αρχαίας Ολυμπίας θέλω να μας πει σε ποια κατηγορία έπαιζαν πέρυσι. Για... Έχουμε 29 δευτερόλεπτα. Έτσι για να βοηθήσω, αρχαία Ολυμπία λέγεται, κάποιοι την βάζουν και σαν Ολυμπιονίκη. Και καταλαβαίνεις λοιπόν ότι εντάξει, εγώ προσπαθώ να βοηθήσω να αναπτύξουμε και το βόλεϊ εκεί. Ξέρεις σε ποια κατηγορία? Το βόλεϊ. Ναι, έχεις 8 δευτερόλεπτα ακόμη. Σε εξαλήτα, βιτές. Βίτα. Βίτα. Για να δούμε βόλεϊ. Στο τοπικό ΕΣΠΕΠ. Κέρδισαν. Είναι τοπικό. Βέτα έπαιζαν. Και έδιναν αγώνες μπαράς. Είδατε, γυναίκες είναι, πρέπει να το γνωρίζουν. Είναι έτσι. Πολύ ωραία. Για να πάμε τώρα... σε άντρες. Σε άντρες. Θα επιμείνω στο βόλεϊ. Στο βόλεϊ ανδρών. Για να δούμε την ερώτηση, σε παρακαλώ. Σε ποια κατηγορία έπαιξε πέρυσι ο κόρυβος? Πέρυσι, όταν λέμε πέρυσι... Εγώ θα σας βοηθήσω και λίγο. Μα καλά, δεν διαβάζετε εφημερίδες, δεν ενημερώνεστε. Ο κόρυβος φέτος ανέβηκε στην Α2. Κατηγορία. Πέρυσι σε ποια κατηγορία έπαιζε? Κυρία Βοήλα. Βίτα. Δεν ξέρω. Βίτα. Είσαι σίγουρη? Πολύ. Εσύ? Αφού το λέει Χρύσα. Δεν ξέρω, εσύ είσαι, δεν θα πω. Ξέρει. Εγώ σας λέω ότι έχετε 27 δευτερόλεπτα. Βίτα. Θα αφήσω το χρόνο έτσι να παραμείνει, έτσι να δω. Είστε σίγουρες? Ναι. 1000%? 1000. Πάμε σε παρακαλώ. Για να δούμε. Β' Εθνική ΕΣΠΕΠ. Το κερδίζετε, κερδίσατε. Β' Εθνική ΕΣΠΕΠ. Ένωση Σωματείων Πετοσφαίρισης Πελοποννήσου. Το έδωσαν αγώνες μπαράς στην Αμαλιάδα, έτσι δεν είναι, ναι. Πριν 15 μέρες, ένα μήνα, και πήρανε τη δεύτερη θέση και ανεβήκαν στην Α2.
Έχεις κλείσει και στο βόλεϊ που είσαι τόσο σίγουρη, που ήσουν τόσο σίγουρη. Ε? Δηλαδή θα καρφώνεις και εκεί. Ε? Πολύ ωραία. Για να πάμε τώρα. Δεν είναι δύσκολο, αλλά θέλω να πιστεύω ότι μπορείτε να δώσετε μία σαφή απάντηση. Πάμε να το δούμε σε παρακαλώ, την ερώτηση. Πώς παίζετε το badminton, αντιπτέρηση. Πώς παίζετε. Το γνωρίζεις. Με ρακέτα. Δεν ξέρω. Και ένα φτερωτό μπαλάκι. Αυτό είναι. Κλείστο. Πάμε. Γύρισε την απάντηση να τη δούμε έτσι κατευθείαν. Με ρακέτες και φτερωτό μπαλάκι. Να το. Είδες. Εύκολα. Πώς το ξέρεις αυτό. Έτσι που ήσουν τόσο ετοιμόλογη. Για πες μας, πού το ξέρεις. Προπονείται μια ξαδέρφη μου. Να το. Εμείς δεν κάνουμε την ανάπτυξη του αθλητισμού ρωτώντας για όλα αυτά τα πράγματα. Είναι έτσι η κυρία Νίκη μας. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Κέρδισε πόντο για να έχει φίλη. Αν είχε και φίλο, ξέρω εγώ ότι στο βόλεϊ και όλα αυτά, θα τα γνώριζε όλα αυτά. Στο σχολείο που πάτε, δεν είναι κακό να τα μαθαίνετε όλα. Λοιπόν. Μπλέξαμε. Μπλέξαμε. Εκεί στην Αμαλιάδα, το προηγούμενο Σαββατο, μάλλον πριν λίγες μέρες, στο κολυμβητήριο υπάρχει μια ομάδα Επιός. Πόλο. Σε ποια κατηγορία έπαιξε πέρυσι ο Επιός. Είναι η μοναδική ομάδα της Ηλίας, η μοναδική ομάδα της Ηλίας που παίζει, που έπαιζε και συνεχίζει να παίζει. Ξέρετε, ξέρω εγώ σε ποια κατηγορία έπαιζε, πώς, τι και όλα αυτά τα πράγματα. Εκεί να κοιτάμε, εκεί να συγκεντρωθείτε λίγο, μήπως μπορέσετε και κάτι. Στη δεύτερη κατηγορία. Είστε σίγουρες. Ναι. Σίγουρες, έτσι. Πολύ. Εάν δεν είστε σίγουρες, μην πάρετε στο λαιμό σας η μία την άλλη, έτσι. Σίγουρα. Λοιπόν, να αλλάξουμε, αφού είναι τόσο σίγουρες, για να δούμε. Στη Β' Εθνική ΚΟΕ. Θηλυκά παμπόνιρα. Έχετε όμως υπόψη σας ότι όταν λέμε Β' Εθνική, τώρα τα μαθαίνετε όλα αυτά. Β' Εθνική ΚΟΕ, Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος. Πώς λέμε Β' Εθνική στην ΕΠΟ, Β' Εθνική Α2. Άρα λοιπόν το πετύχαν τα κορίτσια. Έχουμε κανένα φίλο, τι, κανένα γνωστό, καμιά γνωστή εκεί. Όχι. Γιατί θα σου εξηγήσω κάτι. Μάλλον σε όλους και σε εσάς. Όταν πρόκειται να πάτε στο κολυμβητήριο, η κολύμβηση, το κολύμπι κάνει πολύ καλό. Κάνει πλατάρες. Αλλά και εσύ εδώ σαν παίκτρια έχεις τούμπανο, τούμπανο. Λοιπόν, για να πάμε τώρα. Ξέραμε για τα φτερά, για να πάμε τώρα, για να δούμε. Βόλεϊ, τι σημαίνει ΕΣΠΕΠ. Λοιπόν. Μη μου βιάζεσαι, έχεις χρόνο μπροστά σου, 53 δευτερόλεπτα. Συγκεντρώσου, που πρέπει κάποια στιγμή να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, Ένωση Σωματείων, ναι. Πετοσφαίρισης Πελοποννήσου. Πολύ ωραία ετοιμόλογη. Για να τη δούμε την απάντηση. Ένωση Σωματείων Πετοσφαίρισης Πελοποννήσου. Μπράβο. Δεν ασχολείσαι με το βόλεϊ τίποτα. Ασχολείσαι. Όχι, μόνο στο σχολείο. Μόνο στο σχολείο. Είναι αυτά που λέμε ότι μετά το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να παίζουν ποδόσφαιρο στο σχολείο. Παίζετε σχολείο ποδόσφαιρο. Ναι, καμιά φορά. Καμιά φορά. Περισσότερο βόλεϊ όμως, έτσι δεν είναι. Ναι, εντάξει. Άρα λοιπόν αυτό είναι. Δεν θα πρέπει να ξέρουν ότι οι ομάδες που είναι στην Πελοπόννησο, που συμμετέχουν στο βόλεϊ, μικρές ομάδες, ανήκουν στην Ένωση Σωματείων Πετοσφαίρισης Πελοποννήσου. Για να πάμε τώρα να τελειώσουμε, για να τελειώσουμε. Τελευταία ερώτηση. Θα μείνω στο μπάσκετ, θα γυρίσω λίγο πίσω. Τι σημαίνουν τα αρχικά ΕΣΚΑΗ. Όταν λέμε ΕΣΚΑΗ, είπαμε για την ΕΣΠΕΠ. Έχετε το χρόνο, 50 δευτερόλεπτα να το σκεφτείτε. Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Αχαΐας Λίας. Πολύ ωραία. Για να δούμε την απάντηση. Ένωση Σωματείων. Μπράβο, να το. Να το. Μπράβο, γιατούλα μας. Μπράβο. Έχουμε κανένα φίλο, κανένα γνωστό εκεί και τέτοια. Πού. Στην Ένωση που να παίζει μπάσκετ και όλα αυτά. Όχι, τίποτα έτσι. Ε, γιατούλα μας. Τα ξέρουν όλα, βλέπω. Είναι να ρολάρουν λίγο τα κορίτσια και να δούμε. Λοιπόν. Για να πάμε και εδώ τώρα. Δύσκολη ερώτηση. Για να τη δούμε. Ποδόσφαιρο.
τι σημαίνει EPC Ηλίας. Κοιτάξτε το. Έχετε 50 δευτερόλεπτα. Στο σε. Ένωση. Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηλίας. Πολύ ωραία. Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηλίας. Για να δούμε την απάντηση. Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηλίας. Λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, τελειώσανε τα ερωτήματα. Δεν θα πούμε ακόμη το αποτέλεσμα. Θα πρέπει να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα, να δείτε τα δώρα μας και σε λίγο θα κλείσουμε, θα ολοκληρώσουμε με την νικήτρια ομάδα και με τι δώρα κερδίζουν οι νικητές. Να δούμε αν υπάρχει και απόθεμα και για τους ιτημένους. Σε λίγο όμως. Εκτός λοιπόν φίλοι μου από τα σημερινά δώρα που χαρίζει ο αθλητικός δικαστής στους νικητές του αθλητικού τηλεπαιχνιδιού των 102ων αθλητικών συναντήσεων, όπου επρόκειται για γυαλιά υψηλής ποιότητας ηλίου από το κατάστημα του κύριου Γιώργου Τερζή στον Πύργο, αλλά βεβαίως και από τα καταστήματα οπτικών Ζωέλ της κυρίας Ζωής Γεωργιτσοπούλου στην Βάρδα και στα Λεχενά. Σήμερα λοιπόν δίνουμε άλλα 4 πολύ όμορφα δώρα από το κατάστημα αρωμάτων Σελεστέ στο κέντρο της Πάτρας, Παατρέως 41, στους νικητές μας. Και γι' αυτό ευχαριστούμε πολύ τον ιδιοκτήτη και τις αδερφές του, τον κύριο Γιώργο Κυριακόπουλο. Σε αυτό το σημείο πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα δώρα που θα χαρίσει ο αθλητικός δικαστής στα επόμενα αθλητικά τηλεπαιχνίδια.
Και μοστραβές καμινιαλών Ες καμινιο πάσαν του ε Και μοστραβές καμινιαλών Και μοστραβές καμινιαλών Ες καμινιο πάσαν του ε Σοντάδ, σοντάδ, σοντάδ Τες καντάβα σαν Νικολάο Σοντάδ, σοντάδ, σοντάδ Τες καντάβα σαν Νικολάο Σι βος κρέτε μου πας κρέπε Σι βος κρέσε μου τας χεσέ Άτε δία και μποποτά Σίβος κρέσε μου τα σκεπέ Σίβος κρέσε μου τα σκεσέ Άντε δία και μποποτά Σοντάτ, σοντάτ, σοντάτ Τες καντάβα σαν Νικολάο Σοντάτ, σοντάτ Σοντάδ, τες καντάβα σαν Νικολάο Κοίτα τα αστέρι που κοιτώ Στα μάτια σου να κοιταχτώ Που έχω χρόνια να τα φιλήσω Το βλέμμα σου το καστανό Το δάκρυ σου το γαλανό Πάλι να πιω και να μεθύσω Σοντάτ, σοντάτ, σοντάτ Πού θα πει σε θυμάμαι Σοντάτ, σοντάτ, σοντάτ Μοναχή μου κοιμάμαι Μη μ' αγαπάς για μια ζωή Ξέρω κανένας δεν μπορεί εύκολα φως μου να το κάνει Να μ' αγαπάς και να με θες για 14 ζωές και πάλι εμένα δεν μου φτάνει Σοντάτ, σοντάτ, σοντάτ Πού θα πει σε θυμάμαι Σοντάτ, σοντάτ, σοντάτ Μοναχή μου κοιμάμαι Τηλέφωνο φοβάμαι να σε πάρω να σου πω πόσο μόνη νιώθω στους διαδρόμους του μυαλού μου τώρα σε αναζητώ με μεγάλο πόθο δεν τη βρίσκω την άκρη πουθενά και πες μου τι να κάνω έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο σαν πάνω και ο χρόνος μου γελάει σαν μωρό Πού να γύρω το κορμί μου όταν γυρνάω απ' τα μπαρ και απ' τα ξενύχτια Πού να βρω ένα φιλαράκι να μου πει πως μ' αγαπάει στα αλήθεια αφού κι εσύ έχεις εξαφανιστεί Ταραραρα, ταραραρα Τα-ρα-τ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 
μοιάζει η νύχτα μακριά σου να είναι ερεθιστική σαν την αμαρτία. Μα η μορφή σου δραπετεύει από κρυψώνα μυστική. Με χτυπά με βία, δεν τη βρίσκω την άκρη πουθενά και πες μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο, όσα πάνω και ο χρόνος μου γελάει σαν μωρό. Πού να γύρω το κορμί μου όταν γυρνάω απ' τα μπαρ και απ' τα ξενύχτια. Πού να βρω ένα φιλαράκι να μου πει πως μ' αγαπάει στα αλήθεια, αφού κι εσύ έχεις εξαφανιστεί. Οι γυναίκες είναι αχτύπητες. Προσπαθούσαν η μία ομάδα, ο Πανηλιακός, και η άλλη ομάδα, η Νίκη Τραγανό, να κάνουν υπερβάσεις. Ο αθλητικός δικαστής στάθηκε στο ύψος του, παρότι και οι δύο ομάδες είναι γνωστές μου και τα κορίτσια. Τελικό αποτέλεσμα, χρυσούζικο νούμερο, 13-13. Δεν θα πάμε όμως σε παράταση, ούτε σε πέναλτι, για να αναδείξουμε νικητή. Διότι τον αθλητικό δικαστή, το αθλητικό τηλεπαιχνίδι, το γουστάρουν πολλοί και πολλές. Και καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο αθλητικός δικαστής είχε προνοήσει αντρικές δουλειές, ξεκάθαρα πράγματα, συμβόλαια από τον αθλητικό δικαστή. Όποια ομάδα και να κέρδιζε και να έχανε, θα είχαν σήμερα και οι δύο δώρα. Ξέρετε γιατί? Διότι οι άνθρωποι που κάνουν τα δώρα και στις δύο ομάδες και στις δύο παίκτριες, στην κάθε μία ομάδα, θέλουν να προσφέρουν γυαλιά για να βλέπουν δίχτυα και τους λεβέντες τους πονηρά και απονήρευτα. Έτσι λοιπόν, στον πύργο, η ομάδα του πύργου, η ομάδα του Πανηλιακού, θα πάει να πάρει γυαλιά αξίας αρκετών ευρώ, θα τα πούμε μετά αφού τα πάρουν, από τον Γιώργο τον Ζω, τον Γιώργο τον Τερζή. Άνθρωπος του Πανηλιακού, γουστάρει το ποδόσφαιρο, γουστάρει το μπάσκετ, γουστάρει τον αθλητικό δικαστή, γουστάρει το αθλητικό τηλεπαιχνίδι. Και αυτό λοιπόν, όμορφα κοριτσόπουλα, όταν θα πάτε στον πύργο, θα πάτε στον κύριο Τερζή και θα πάτε έτσι αεράτες και θα πείτε: κύριε Τερζή, τα γυαλιά που μας έδωσε ο δικαστής για να κοιτάμε τις αντίπαλες ομάδες πώς να βάζουμε γκολ και να μην μας παίρνουν γραμμή. Έτσι, κυρία Βοήλα? Έτσι. Πολύ ωραία. Και η άλλη ομάδα εδώ τώρα κερδίζουν και αυτοί γυαλιά. Να κρύβουν τα προσωπάκια τους, γιατί έχουν ωραία. Τώρα και επειδή πιάνουν και οι ζέστες στη ζωή, Ζωέλ, Ζωή Γιώργη Τσοπούλου, μια κοπέλα, μια γυναίκα που ήταν στο διοικητικό συμβούλιο της ομάδος του Καπελέτου. Είναι έτσι, Αγγελικούλα? Έτσι, έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι στηρίζουν τον αθλητικό δικαστή, στηρίζουν το αθλητικό τηλεπαιχνίδι. Θα ήθελα λοιπόν να τους ευχαριστήσω, θα ήθελα λοιπόν να ευχηθώ από αριστερά μου στην Αγγελική την Θεοδωροπούλου του χρόνου να είστε πρωταθλητές, διότι γνωρίζω ότι κάνετε μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Και δεν είναι μόνο επειδή εσύ είσαι μια 26χρονη, δεν στο χτυπάω, απλώς το επισημαίνω. Όταν έχετε όμορφα κορίτσια σε μια νεαρά ηλικία 16 χρονών και έχετε μαζέψει όλα τα κορίτσια της περιοχής, μόνο ανάπτυξη μπορείτε να κάνετε. Και αναπτύσσετε το ποδόσφαιρο, μια και η ομάδα σας, η μεγάλη ομάδα, ανέβηκε φέτος στη Γάμα Εθνική, ανέβηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της. Είναι έτσι? Έτσι. Πολύ ωραία. Εγώ, Αγγελική, έχω πληροφορίες ότι εκεί που εργάζεσαι στον κάμπο, δεν ξέρω αν μετράς λεφτά, μη σε κλέψουν κιόλας, έτσι? Δεν είσαι στο ταμείο, είσαι στο λογιστήριο. Έχεις λίγο. Προσέξτε, όσοι θέλετε, μην παρεξηγηθώ έτσι να την πειράξετε, μην πάτε, γιατί όταν φεύγει, οπλοφορεί κιόλας.
γιατί φυλάει και τα χρήματα. Είναι και έτσι και σωματώδης και δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Είτε πάτη είτε όχι, ούτε φράγκο ούτε τίποτα. Όμως την όμορφη και μικρή και 16χρονη Νίκη Τριτάρη, έτσι, Τριτάρη, να της ευχηθούμε καλή σταδιοδρομία πρώτα, να της ευχηθούμε ό,τι καλύτερο σε αυτό που αγαπάς και κάνεις και ό,τι καλύτερο και για την ομάδα σου. Εντάξει. Και να πάμε τώρα στη μεγάλη ομάδα του Πανηλιακού, που τα κορίτσια, μεγάλες κοπέλες είναι, προσπαθούν πάντα. Αλλά στο τέλος να πιουν νερό. Αλλά υπάρχει πάντα μια δυσκολία. Χάνετε την τελευταία στιγμή. Φτάνετε στη βρύση να κατακτήσετε. Όχι τους άντρες. Λάθος. Να κατακτήσετε το πρωτάθλημα. Αλλά στο τέλος όλο και κάτι γίνεται. Και τη χάνετε την κατηγορία. Να ευχηθούμε λοιπόν του χρόνου ο Πανηλιακός να κάνει την υπέρβαση, έτσι δεν είναι, να ανέβει στην Αλφαθηνική, μια και το έχετε μαράζει ρε παιδί μου, είναι έτσι? Ναι. Έτσι, μαράζει. Πώς λέμε, αχ τι ωραίος άντρας είναι εκείνος, τους άντρες τους έχουμε βάλει στην άκρη και λέμε τι μαράζει να ανεβάσουμε τον Πανηλιακό στην Αλφα, είναι έτσι? Πολύ ωραία. Να ευχηθούμε καλές επαγγελματικές δραστηριότητες τώρα, μια και είμαστε στο καλοκαίρι, στα λογιστικά, έτσι δεν είναι? Και έτσι λοιπόν καταλαβαίνεις ότι πρέπει να το ρίξουμε το βάρος στη δουλειά. Αλλά και παράλληλα, πόσο είπατε είστε? 37. Να δώσουμε και την ευκαιρία σε νεαρότερα κοριτσόπουλα. Ναι. Σε ακολουθούν από κοντά αρκετές κοπέλες. Βλέπω, δεν ξέρω, τις καθοδηγείς, είσαι η αρχηγός εκεί. Όπου πας και κάποιες άλλες έρχονται μαζί, εξόδους, ιστορίες, φαγοπότια, τέτοια, έχεις μια κουστοδία. Άλλωστε τα είδαμε και στην αρχή. Είναι έτσι? Έτσι. Αυτά είναι. Πώς να τα αρνηθούν? Και να πούμε στη Χρυσά τη Βοήλα, που μεγάλο της πάθος είναι το σχολείο. Μεταξύ μας όχι. Μεταξύ μας όχι. Μεγάλο της πάθος είναι η εθνική. Να παίξει στην Εθνική Ελλάδος. Επειδή ο αθλητικός δικαστής γνωρίζει ότι η Χρύσα η Βοήλα το έχει, όταν λέμε το έχει, το έχει, να της ευχηθούμε καλή επιτυχία σε ό,τι κάνει στη ζωή σου, αλλά πάνω απ' όλα, επειδή έχουμε μια πιο μεγαλύτερη εμπειρία, μεγαλύτερο βάρος στις σπουδές σου και μετά στο ποδόσφαιρο. Ξέρεις πολύ καλά, μακριά από τραυματισμούς, κάτι μπορεί να γίνει και να έχουμε θέμα. Γι' αυτό λοιπόν την επαγγελματική σου αποκατάσταση και μετά το ποδόσφαιρο. Και ό,τι καλύτερο και για την ομάδα σου. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σε εύχομαι πάντα επιτυχίες. Εμείς όμως τελείωσε το δεύτερο αθλητικό παιχνίδι, τελειώνει η 102η αθλητική συνάντηση με αυτό το παιχνίδι, αλλά έρχεται η συνάντηση με έναν μαθουσάλα δημοσιογράφο, με έναν άνθρωπο ο οποίος σπικάριζε τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά διάφορα μουντιάλ, Χρήστος Σωτηρακόπλος, να δείτε τι του έκανα. Τον ανέκρινα. Μπουκάρισα σε έναν ιδιαίτερο χώρο. Αλλά πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο.